Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, να περάσουμε λίγο όμως ωστόσο και στα αυτοδιοικητικά, καθώς η αλήθεια είναι ότι η παράταξη ανάσα για τον Δήμο και μάλιστα και σύμφωνα και με τις δηλώσεις της κυρίας Δήμητρας Τσανάκα εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων του ένα Channel, είχε τονίσει πως πολύ δύσκολα θα είναι εκ νέου υποψήφια για δημοτικές εκλογές. Αυτό φαίνει ως αποτέλεσμα να έχουμε μια παράταξη η οποία ουσιαστικά να μένει χωρίς επικεφαλής. Εσείς, σαν Σωτήρης Παπαδόπουλος, έχετε θέσει κάποιους στόχους για την παράταξη, έχετε θέσει κάποιους άλλους στόχους, ενδέχεται να σας δούμε υποψήφιο σε κάποιες εκλογές, τις επόμενες? Κοιτάξτε, όλοι όσοι ασχολούνται, όλοι όσοι πολιτικοί ασχολούνται με τα κοινά και ενδιαφέρονται για αυτά, σίγουρα έχουν κάποιες βλέψεις, οι οποίες άλλοτε επιτυγχάνονται και άλλοτε όχι. Είναι γεγονός ότι εγώ ποτέ δεν έκρυψα το ενδιαφέρον μου για το Δήμο. Άλλωστε ήταν και ένας από τους λόγους που ρίσκαρα, αν θέλετε να το βάλω σε εισαγωγικά, μετακόμισα τέλος πάντων από το β' βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης στον α' βαθμό, δηλαδή από την περιφέρεια στο Δήμο. Και πιστέψτε με, κύριε Τζεμιδάκη, ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί δεν είναι εύκολο να ενταχθείς σε έναν συνδυασμό που ήδη διοικεί. Δηλαδή πριν το 2019 η διοίκηση της κυρία Τσανάκα και προπαντός να καταφέρεις να καταλάβεις και μία από τις πρώτες θέσεις. Αλλά αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν, εμείς κοιτάζουμε μπροστά. Για να μην υπεκφύγω της ερώτησής σας, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εκτός από το δικό μου το ενδιαφέρον, όπως και το ενδιαφέρον και οποιοδήποτε άλλο ασχολείται με τα κοινά και έχει και φιλοδοξίες και καλώς έχει, στη δημοκρατία άλλωστε έχουμε το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Θα πρέπει λοιπόν να συνυπολογίσει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για υψηλότερους στόχους και κυρίως για το Δήμο, ότι θα πρέπει να συμπεριλάβει και να συνυπολογίσει και άλλους παράγοντες πριν αυτό το ενδιαφέρον του γίνει απόφαση. Και τι εννοώ εγώ, αν κατά τη δική μου κρίση ένας ο σπουδαιότερος ίσως παράγοντες θα πρέπει να έχει αυτός που θα ασχοληθεί, που θέλει να πάρει τον δημαρχιακό θόκο, να έχει την αποδοχή του κόσμου. Έτσι, και αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνεις, το εισπράττεις όταν συνομιλείς και όταν αρχίζεις να καλλιεργείς μέσα στο μυαλό σου μία τέτοια ιδέα. Επίσης, σημαντικός παράγοντας είναι και να έχει επιλέξει καλούς συνεργάτες, υποψήφιους δηλαδή δημοτικούς συμβούλους, και νέους, αλλά και έμπειρους, διότι οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν και αυτές μία συνέχεια, όπως έχει και η διοίκηση μία συνέχεια. Άρα χρειάζεται και μία δυνατή ομάδα. Και ένα τρίτο που θα πρέπει να έχει ο υποψήφιος, θα πρέπει να γνωρίζει τα θέματα του Δήμου, να τα γνωρίζει καλά, και αυτό θα το κάνει μόνο όταν ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γνωρίζει δηλαδή πώς λειτουργεί ο Δήμος, και θα πρέπει φυσικά να ενημερώνεται συνεχώς, διότι χρόνο με τον χρόνο αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι κανονισμοί, αλλάζει η νομοθεσία, άλλα ίσχυαν ακόμα και πριν από 1-2 χρόνια. Γι' αυτό μίλησα ότι η ομάδα του Δημάρχου, του υποψήφιου Δημάρχου, θα πρέπει να περιλαμβάνει και εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, οπότε τώρα και σαν πολιτικός ουσιαστικά απαντήσατε. Εν τέλει θα σας δούμε σε κάποιον υψηλότερο, όπως λέτε, στόχο? Υπάρχει ενδιαφέρον από εσάς? Κοιτάξτε, σας είπα ότι το ενδιαφέρον μου είναι έκδηλο. Δηλώνουμε όμως παρόν, δηλώνω παρόν και ως δημοτικός σύμβουλος φυσικά, και αναμένουμε τις εξελίξεις. Έχουμε αρκετό διάστημα μέχρι τις εκλογές. Τα προβλήματα, όπως βλέπετε, της καθημερινότητας τρέχουν, αλλά ναι, δηλώνω παρόν. Ναι, δηλώνω ότι με ενδιαφέρει. Ποτέ δεν είχα πει κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι, είναι μια τοποθέτηση, κύριε Παπαδόπουλε. Από εκεί και πέρα είστε ανοιχτός ωστόσο και σε οποιασδήποτε άλλες συνεργασίες για την σύσταση φυσικά παράταξης, έτσι, και τη συνέχιση της παράταξης. Ναι, θα δούμε. Επειδή έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας, νομίζω ότι θα πρέπει. Βέβαια, το γεγονός ότι η κυρία Τσανάκα δεν θα είναι υποψήφια δημιουργεί, αν θέλετε, κάποια ανοχή στα προβλήματα που δημιουργούνται στην διοίκηση του Δήμου. Δηλαδή υπάρχει ανοχή, ενώ αν υπήρχε ένας
επικεφαλής, ο οποίος θα ήταν και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ίσως αυτά να μην υπήρχε τέτοια ανοχή από τον κόσμο. Αλλά όλα αυτά εδώ είμαστε, τα μελετούμε, τα εξετάζουμε και σίγουρα θα θελήσουμε όλοι, συνεργαζόμενοι όλοι, γιατί πρέπει να υπάρχει μια συνοχή έτσι δυνάμεων, να βρούμε το καλύτερο για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι του Δήμου Καβάλας. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή την επόμενη μέρα για τον Δήμο Καβάλας. Γενικότερα, τι θα λέγαμε για να κλείσω και με αυτό το θέμα, για να σας αποδεσμεύσω, τι εντυπώσεις λαμβάνετε ως προς αυτό, ως προς αυτό το ενδιαφέρον το οποίο έχετε εκφράσει? Κοιτάξτε, αυτό ήταν το πρώτο που σας είπα, ότι γενικώς αν εισπράττεις θετικά αποτελέσματα, και εγώ εισπράττω τουλάχιστον για την πορεία μου μέχρι τώρα, την πολιτική πορεία μου μέχρι τώρα, εισπράττω θετικά αποτελέσματα, θετικά σχόλια, θετική κριτική, καλοπροαίρετη. Φυσικά δεν μπορείς να αποφύγεις και τα αρνητικά, αλλά όταν υπερισχύουν κατά πολύ τα θετικά σχόλια, τότε σου δίνει και περισσότερο δύναμη για να προχωρήσεις παραπέρα ή και να προσπαθήσεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο ή να συνεχίσεις τον πολιτικό σου αγώνα από όποιο μετερίζει, από όποια θέση κληθείς για να τον υπηρετήσεις. Τα σχόλια είναι θετικά, τα μηνύματα είναι θετικά, οπότε αναμένουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.